άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αυτή την περίοδο θα ψάχνει επαγγελματική στέγη, θα κάνει τα ραντεβού τη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η Κωνσταντίνα δεν πτωείται και όλο διακοπές είναι. Και περνάει και πολύ καλά και χαλαρώνει και δεν το διασκεδάζει. Κατερίνα, πριν από ένα περίπου μήνα, όχι, μάλλον πριν από ακριβώς ένα μήνα, 25 Ιουνίου, την έχω ζηλέψει, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρέτησε τον τηλεοπτικό κοινό. Ωστόσο, αυτό το μήνα δεν έχει αφήσει παραλία για παραλία. Πήγε αμέσως στη Μύκονο, έκανε κάποιες άλλες διακοπές. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κρήτη, όπου έφυγε χθες το βράδυ, χθες αργά το βράδυ. Οπότε φαίνεται η Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή απολαμβάνει περισσότερο τον καλοκαιρινό ήλιο, τη θάλασσα και την παρέα της, παρά ας πούμε την έχει καταβάλει ένα άγχος για την ερχόμενη χρονιά και το τι ακριβώς θα κάνει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως ό,τι ραντεβού ήταν να γίνουν, έχουν γίνει με κόσμο τώρα. Θα αρχίσουν κάποια άλλα ραντεβού, τώρα θα σταματήσουν λίγο. Θα αρχίσουν μετά τις 17-18 Αυγούστου να γίνονται κάποια. Θα δούμε τι νέες παραγωγές. Από ό,τι γνωρίζουμε όμως, γιατί ο κύριος Λάτσης ανακοίνωσε το πρόγραμμα σου, λέω, του Αντένα, γιατί ήξερα ότι είχε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Αντένα. Mm-hmm. Είχε ένα ραντεβού, είχα διαβάσει. Ακουγόταν για να μπει σε ένα στο reality το κύριο. Α, αυτό ήταν μόνο. Ναι, αυτό για τον νόμο. Μόνο για τον νόμο. Αυτό το διέψευσε και η ίδια, παιδιά. Γιατί. Ο κύριος Λάτσης είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα του Αντένα. Και η Σπυροπούλου δεν είναι. Και η Σπυροπούλου σαφώς δεν υπάρχει ήταν μέσα. Κάπου. Από ό,τι γνωρίζουμε εδώ, δεν είναι κάπου. Στον Αλφα δεν είναι. Στο Σταρ θα το γνωρίζαμε. Οπότε με τον Σκάι, πως έχει κάποια κουβέντα, δεν ξέρω, αλλά λέω τώρα. Καλά, στο Σταρ κράτα και μικρό καλάθι. Προς το παρόν δεν έχει κάτι. Μετά τις 20 Αυγούστου. Μπορεί να μην ξέρει από το πρωί. Το κάνει η Κατερίνα Καραβάτου στο Σταρ, σου δίνει ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα τι μπορούν να κάνουν, αλλά σου λέω τόσα χρόνια που ήμουν είναι πολύ. Τώρα κάνουν διακοπές, είναι μεταμοχή το στι παραλίε. Δεν μιλάμε για ένα κανάλι το πώς λειτουργεί. Εντάξει, δεν μιλάω. Ο καθένα, το κάθε κανάλι. Και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα για την Κατερίνα Καραβάτου. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Άλλο τι ακούγεται και τι λέγεται. Και το Σταρ είχε βγει και το διέψευσε. Βέβαια, εντάξει. Ότι γίναν κάποιες κουβέντες, γίνανε. Διέψευσε ότι έχουν πέσει υπογραφές. Πρέπει να πέσει τζίφρα πρώτα με το Σταρ, άκουσε τώρα. Εντάξει, εμένα. Σίγουρα, όπως λέει και γιατί η Κατερίνα. Οι κουβέντες γίνονται, αλλά αν δεν πέσει τζίφρα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ακόμα, κάποια ακόμα περιθώρια στα οποία η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να κάνει κάποια ραντεβού. Εσείς πιστεύετε θα κάνει ώστε κάτι να τη δούμε χρόνο. Την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Κανείς υπάρχουν πολλοί μουρλοί στην τηλεόραση. Υπάρχει πολύ μουρλάδα σε διευθυντικά στελέχη. Εγώ πιστεύω σε μια τηλεοπτική παρέα. Ναι. Δεν θα ήταν κακή η Κωνσταντίνα, θα ήταν και καλή. Για παρέα. Ναι. Σε μια τηλεοπτική παρέα. Δεν ξέρω αν θα τη δοθεί ξανά ευκαιρία να είναι αυτή και η πρωταγωνίστρια και μόνο. Ναι. Και ούτως ή άλλως από μπράβο, ναι. Σε μια παρέα ξεκίνησε. Όλοι σε μια παρέα. Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό κιόλας και εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Για το πώς την είδαμε πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα τότε στον Α μαζί με την Ναταλία Γερμανού και πώς εξελίχθηκε η καριέρα της από τότε. Τίποτα δε συμπαντοτινά, μα θα κρατάμε μυστικά. Νοέμβριος του 2012 ήταν όταν το μοντέλο Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προσγειώθηκε ως πάνελ στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού με στην Καλή Χαρά, μέχρι που πήγε η νεόφερτη Ξανθιά και κάπως η χαρά χάθηκε από τα μάτια της παρουσιάστριας, λοιπόν συνεργατών, αλλά και της Ευαγγελίας Αραβανή, που εφαγώθη μέσα σε λίγες μόνο μέρες και στη θέση της στρογγυλοκάθισε η υπέρλαμπρη Κωνσταντίνα. Σε ποια κάμερα να μιλήσω που να μην περνάει μπροστά η Κωνσταντίνα? Α, εκεί. Σε ποια κάμερα να μιλήσω που να μην περνάει μπροστά η Κωνσταντίνα? Α, εκεί. Η όρεξη της μικρής και ταπεινής Ξανθιάς άνοιξε λίγο περισσότερο την επόμενη σεζόν και η Ναταλία Γερμανού εξαφανίστηκε και την θέση της πήρε η Κατερίνα Καραβάτου με συμπαρουσιάστρια πια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Κάνετε κοντινό να πω τα λόγια γιατί δεν ξέρω τι γίνουμε εσύ. Δεν πειράζει, ρε παιδί, γενικά. Τι να κάνουμε μόνο τώρα κιόλας. Μια λέξη ξέρω. Πρώτα πάνελ με τα συμπαρουσιάστρια και την επόμενη χρονιά φυσικά παρουσιάστρια. Με αρχισυντάκτρια εκπομπής τη Ζήνα Κουτσελίνη και τότε πάνελ τον Αντώνη Λουδάρο, τον Νίκο Αναδιώτη, την Όλγα Τσαουσέλου και φυσικά τον τηλεοπτικό survivor Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίος είναι ο μόνος που επιβίωσε μέχρι τελευταίας μέρας. Μια χρονιά θρίλερ αφού έσπασε κάθε ρεκόρ ανθρώπων που έφυγαν από εκπομπή. Πρώτη εφαγώθη η Ζήνα Κουτσελίνη και μετά ακολούθησε μια πλειάδα ανθρώπων. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν στην Ναταλία που ήταν μαζί μου πέρσι. Ναταλία μου, καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα. Η πριγκίπισσα του Αλφα τότε μάλιστα πλησίασε και τη Βασίλισσα Ελένη Μενεγάκη. Και να σου οι παρέες, και να σου τα καλέσματα στην εκπομπή, και να σου τα μαθήματα για το πώς να γίνεις Βασίλισσα. Η φιλία αυτή όμως κράτησε λίγο, αφού η Κωνσταντίνα ανέβασε στο Instagram της τότε μια φωτογραφία με στέμμα, τύπου Εγώ είμαι η Βασίλισσα. Και καταλαβαίνετε τι ακολούθησε μετά. Έφυγες και όλα μοιάζουν όνειρο κακό.
Τα νούμερα ωστόσο της Κωνσταντίνας στην πρώτη χρονιά ως κεντρική παρουσιάστρια δεν ήταν αυτά που ίσως ονειρευόταν η ίδια. Τα μονοψήφια έδιναν και έπαιρναν. Τι κι αν όλοι πίστευαν ότι με τέτοια νούμερα δεν θα έπαιρνε το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους παρουσιαστές, η Κωνσταντίνα ξανακαλημερίζει την επόμενη χρονιά με αλλαγή ομάδας φυσικά, γιατί έφταιγε η ομάδα και όχι η ίδια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Κύπρο που μας βλέπει, Φλωρίδα. Καλημέρα. Τι κάνετε, σας λείψαμε. Τα νούμερα ακόμα δεν έλεγαν να περάσουν τη βάση και το αγαπημένο παιδί του Άλφα φυσικά και ξανακαλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό για τρίτη συνεχόμενη αλλά και φαρμακερή χρονιά. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όμως, σύμφωνα με τις πηγές μας, για τους ηθήνοντες του Άλφα, ήταν η στιγμή που η παρουσιάστρια απαθανατίζεται από τους παπαράτσι να ξεσκίζει δημόσια τον μπλουζάκι του πρώην συντρόφου της Γιώργου Κοτσοβού. Κάτι που τη στήχησε το τηλεοπτικό της μέλλον στο σταθμό. Πραγματικά, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο στη ψυχολογία μου, στην εικόνα μου, στην παρουσία μου εδώ πέρα, στην ουσιαστική παρουσία μου εδώ πέρα. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτή τη χρονιά και χαίρομαι γιατί νιώθω και δικαιωμένη με τους ανθρώπους που ήταν δική μου έμπνευση, δική μου ιδέα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παύλο, γιατί ήταν πάντα εκεί. Εκεί για να ακούει ανέκδοτα, όχι και τόσο πετυχημένα, αλλά τα άκουγε. Τώρα είναι δυνατόν. Έλα, είναι δυνατόν. Ανθρώπι. Σβήσαν από τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαράθηκαν τα λουλούδια. Όλη τη φετινή χρονιά και με κάθε ευκαιρία στην εκπομπή της πέταγε τις πόντες της ότι θα συνεχίσει και του χρόνου. Σαν να μας λέει πως ό,τι και να γίνει γατάκια, εγώ εδώ θα ριζώσω. Μέχρι την τελευταία εκπομπή που οι πόντες κόπηκαν και το κλάμα πήγε σύννεφο. Πραγματικά έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που ξεκίνησα και μπήκα με αυτόν τον τρόπο έτσι στις ζωές σας. Και μπήκατε κι εσείς στα σπίτια σας, έτσι ακριβώς, και μπήκατε κι εσείς στη δική μου ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που μου δόθηκε. Στους ανθρώπους που με πίστεψαν εδώ πέρα στο δεύτερο σπίτι μου που έχω πει πολλές φορές, τον Άλφα. Την επόμενη ακριβώς μέρα χάθηκε και η τελευταία ελπίδα, αφού η νέα διεύθυνση του σταθμού, η Ζαμπέλα Σασλόγλου, της ανακοίνωσε το τέλος της σχέσης. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Εντάξει, είχε μια δόση έτσι και... Παιδί μου, καμιά φορά, εγώ όταν βλέπω σατήρικη κάποιον και αποχαιρετάει στην τηλεόραση, επειδή το έχω δει και με μένα στο δέστε τους και με όλους μας, όταν το εκείνη τη στιγμή σου φαίνεται πολύ συγκινητικό. Όταν το βλέπεις μετά από καιρό όμως, βάζεις τα γέλια. Είναι λίγο Μάρθα Βούρτσι. Ναι, πραγματικά. Και τι έγινε, τελείωσε μια εκπομπή. Ναι. Και... Αχ, παιδιά, δεν είναι έτσι. Θα σου πω γιατί. Εγώ την συμπονώ την Κωνσταντίνα. Όχι, όχι, πρόσχε. Δεν την καταλαβαίνω. Όλους. Για όλους. Για όλους. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα το παράδειγμα του εαυτού μου για το δέστε τους. Που έχεις κλάψει πολύ. Κάλε κλάμα όλοι. Λες και, συγγνώμη, φύγε κάποιος άνθρωπος από τη ζωή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, λες είσαι συγκινημένος, αλλά όταν το δεις μετά από καιρό. Γιατί υπάρχει διαδίκτυο. Σου λες καλά τώρα γιατί κλαίνε, παιδί, μια εκπομπή. Αλλά έχεις κάτι άλλο. Τώρα η Κωνσταντίνα δεν ξέρει η κοπέλα τι θα κάνει. Η Κωνσταντίνα, παιδιά, ήξερε ότι θα φύγει, γι' αυτό το λόγο ήταν και έντονα συγκυριακά φορτισμένη. Ήξερε ότι θα αποχωρήσει από το σταθμό ήδη, γι' αυτό κιόλας έκλαψε και στενοχωρήθηκε. Είναι κάτι. Παιδιά, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το σκηνικό. Είχα στενοχωρηθεί με την Ευαγγελία Ρωβανή τότε. Α, που έφυγε νύχτα. Μία νυχτή. Και θα σας πω κάτι. Εγώ συμπάθησα την Ευαγγελία, δεν είμαστε φίλες, δεν την ξέρω. Ενώ από κοινωνικά την ξέρω και από τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια την κοπέλα. Τότε την εκτίμησα πάρα πολύ για τον τρόπο που το χειρίστηκε. Ναι. Δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Είπε απλά ότι ναι, με ανακοίνωσαν, ούτε βγήκε να ξεκατνιαστεί. Ούτε να πήγε την Κωνσταντίνα. Ούτε να κατηγορήσει το κανάλι. Ούτε τίποτα. Και από τότε εμένα, επειδή το χειρίστηκε έτσι, ανέβηκε κι άλλο στα μάτια μου. Βλέπεις η Ευαγγελία όμως, μια χαρά πήγαινε στο Sky. Έμεινε και... κάποια χρόνια εκτός. Και βλέπεις τώρα την Κωνσταντίνα. Η Άλκη Μαραγκουδάκη τη στηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Και φαίνεται πάρα πολύ. Και την πιστεύει πάρα πολύ και καλά κάνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο που... κορίτσι, λαμπερό ναι. Και τα λέει. Εγώ βλέπω και πρόγραμμα τη. Οπότε, ακόμα και η στραφή που τη έκατσε τότε τη Ευαγγελία, μετά από χρόνια τη δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και είναι και εντάξει, πιο ωραία. Το πιο ωραίο κοντινό είναι η Αραβανή για μένα. Ε. Δεν υπάρχει, είναι πανέμορφη. Αραβανή, καλά, μακριβούλια, υπάρχουν κοντινά και κοντινά. Δεν, εγώ εμένα δεν μου αρέσει μόνο πάρα πολύ η Αραβανή. Υπάρχουν και κοντινά, κοντινά. Το ξέρω, το ότι διότι κάποιοι... Εγώ την Αραβανή... εντάξει, εγώ όμως, επειδή είμαι λίγο... Από γυναίκες, αν με ρωτάτε στην ελληνική τηλεόραση, ποιες αρέσουν πολύ τώρα,
σαν ομορφιά, θα σας πω την Αραβανή. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το θέμα δεν είναι ομορφιά. Το θέμα είναι την ατάκα, πώς τα λες, το τι επικοινωνία έχεις με τους τηλεθεατές. Επειδή η Αραβανή δεν έχει να κάνει πρωινό. Δηλαδή δεν έχει αυτή την αμεσότητα. Πώς να σου το πω. Αλλά για ένα λαμπερό σοου, ειδικά πώς τη φτιάχνουν και την. Είναι φανταστική. Για ένα κόνσεπτ. Ναι. Που είναι... και πολύ για ένα προστατευμένο κόνσεπτ, σαφώς. Ή να περνάει να κάνει κάποια πασαρέλα μπροστά από κάποιο σόου επίση ήταν πολύ ωραία. Να μην τραγουδάει μόνο. Γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν λέμε. Να πα και να περνάει. Ακούω από του παρουσιαστέ και